Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Μία βόλτα στα Γιάννενα χτες με έκανε να δοκιμάσω ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε φύλλα κρούστας. Είναι πανεύκολο και πάρα πολύ γρήγορο γλυκό. Θα πάρουμε φύλλο κρούστας αγοραστό εμπορίου, χύμα, ό,τι θέλετε, αρκεί να είναι λεπτό. Εδώ θα ρίξουμε ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο και θα περάσουμε το φύλλο με το πινέλο. Σε όλα τα φύλλα βάλουμε, θα κάνουμε την ίδια διαδικασία. Εδώ ρίχνουμε ινδική καρύδα. Μην τη λυπηθείτε, ρίξτε κάμποση, όχι πάρα πολύ. Εγώ θα τα κάνω ατομικά όπως τα έφαγα στα Γιάννενα. Θα τα κάνω ατομικά σιροπιαστά. Δηλαδή μερίδα, όχι μικρά μπουκίτσες και ρασματάκια. Θα σας πω μετά. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και στο δεύτερο φύλλο. Λάδωμα με καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο με το πινελάκι παντού. Θα ρίχνουμε ινδική καρύδα μέχρι και το τέταρτο φύλλο. Εάν θέλετε να κάνετε λεπτά σιροπιαστά για μικρά κερασματάκια, θα βάλετε 3 φύλλα. Αν θέλετε να κάνετε κανονικό, να βγάλετε μερίδα κέρασμα, θα βάλετε 4 όπως κάνω εγώ. Διαφορετικά 3 και θα τα τυλίξετε στο φάρδος. Λοιπόν, το ίδιο έκανα και στο δεύτερο φύλλο. Λάδωμα, ινδική καρύδα, το ίδιο. Μέχρι και το τέταρτο φύλλο θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Σας το έχω βάλει τώρα στο γρήγορο εδώ πέρα να το βλέπετε. Για να μην χάνουμε και χρόνο, δεν υπάρχει λόγος. Για να δούμε μια συνταγή να κάνουμε μια ώρα. Λοιπόν, το ίδιο πάλι και εκείνο λάδωμα. Αν ακολουθήσετε τα πιστά τη συνταγή όπως σας τη γράφω, όπως σας τη λέω, το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο και είναι πάρα πολύ ωραίο γλυκό και για τα Χριστούγεννα, αλλά όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, για κέρασμα, για μικρά κερασματάκια ή ακόμη πιο μεγάλο για μερίδες. Είναι σχετικά οικονομικό, δεν είναι ακριβό και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Βάλαμε και το τέταρτο φύλλο και τώρα θα βάλετε, εάν έχετε, ή καρύδα τριμμένη, καρύδια τριμμένα ή αμύγδαλο ολόκληρο, ούτως ώστε όταν το κόβετε μικρά ή μερίδες να είναι μέσα το να φαίνεται το αμύγδαλο. Αν θέλετε μπορείτε να τρίψετε το αμύγδαλο, να το κάνετε σκόνη και να το βάλετε έτσι στην άκρη όπως βάζω εγώ τώρα τα αμύγδαλα. Θα δείτε στο επόμενο που θα φτιάξω θα είναι με καρύδια μέσα, με καρύδι τριμμένο. Θα βάλουμε τα αμύγδαλα μέχρι πέρα. Εσείς προσαρμόστε λίγο και το ταψί που θα κάνετε ανάλογα με το φύλλο. Αν θα το κάνετε μακρόστενα για μικρά, θα βάλετε το μεγάλο το ταψί, ένα πιο μεγάλο ταψί. Αν θα κάνετε πιο χοντρά, θα βάλετε λίγο πιο μικρό ταψί. Θα το μετρήσετε ανάλογα με το φύλλο που θα κάνετε. Λοιπόν, ρολάρουμε έτσι, φροντίζουμε να είναι στην ευθεία τα φύλλα, να τυλιχθεί ομοιόμορφα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι κάθε φορά που γυρίζουμε το φύλλο και το ρολάρουμε και το γυρνάμε, να το λαδώνουμε, το περνάμε το καλαμποκέλαιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αν θέλετε νηστίσιμο βούτυρο, φυτικό, βιτάμ δηλαδή και τέτοια. Εντάξει, καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Καλό είναι και το ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Γίνεται πάρα πολύ τραγανό και πάρα πολύ ωραίο το φύλλο μέσα. Και επειδή κάνει κρύο τώρα, όταν βάζουμε βιτάμ και τέτοια φυτικά παγώνουν και δεν γίνονται ωραία. Είναι προτιμότερο αυτό που σας γράφω, το ηλιέλαιο ή το καλαμποκέλαιο. Έτσι γύρω γύρω, συνέχεια θα το περνάτε με αυτό. Γιατί ψήνεται και πιο ωραία μέσα, γίνεται και πιο κρυτσανιστό. Δεν κολλάνε τα φύλλα, δεν τα νιώθεις τα φύλλα μέσα, το αλεύρι κτλ. Τη γεύση του φύλλου, ψήνονται πάρα πολύ ωραία. Οπότε όλη η διαδικασία θα είναι έτσι. Κοιτάξτε, είναι πανεύκολο. Φύλλο, λάδωμα, ινδική καρύδα. Το τέταρτο φύλλο βάζουμε και αν θέλουμε αμύγδαλο ή καρύδι ή φιστίκι γίνηση, ό,τι άλλο θέλουμε. Αν θέλουμε, λάδωμα όλο και θα το βάλουμε στο ταψί. Σε λαδωμένο ταψάκι. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και τα υπόλοιπα φύλλα. Έχω κάνει τα φύλλα μέσα που έχει το πακέτο, το μισό κιλό, είναι
Είναι 4, 3, 4, 12, 13 φύλλα είναι. Εδώ βλέπετε, έχω βάλει καρύδι, βλέπετε. Θα το γυρίσω και αυτό, θα το λαδώσω και αυτό κανονικά και θα κάνω και με καρύδι και με αμύγδαλο. Αμύγδαλο που αρέσει τον πάνω και καρύδια που αρέσουν σε μένα. Θα τα βάλω να τα ψήσω στο φούρνο, αφού τα λαδώσω λίγο πρώτα από πάνω με το καλαμποκέλαιο και μετά τα περάσω ελαφρώς με πινελάκι με νερό οπωσδήποτε, για να μην σας κάει το φύλλο. Θα τα χαρακώσω σε πόσες μερίδες θέλω, σε πόσα κομμάτια, όσα εσείς θέλετε. Μπορείτε να βγάλετε 3, 5, 15, 15 κομμάτια. Εν τω μεταξύ θα βάλουμε να φτιάξουμε το σιροπάκι και θα τα αφήσουμε να κρυώσει το σιρόπι. Το σιρόπι θα είναι κρύο και το γλυκό θα σιροπιαστεί καυτό. Όπως θα βγει από το φούρνο το γλυκό, θα ρίξουμε το σιρόπι που είναι κρύο. Σας γράφω, προηγουμένως σας έχω γράψει τα υλικά για το σιρόπι. Έτσι θα το ρίξουμε παντού. Μη σας φανεί ότι είναι πολύ, δεν είναι καθόλου πολύ, είναι μια χαρά γιατί θα το τραβήξει όλο. Και φροντίστε πάντα να είναι καλά χαρακωμένα τα κομμάτια για να τραβήξει μέσα και το γλυκό. Βλέπετε, αυτό θα το τραβήξει όλο, μέσα στη μισή ώρα δεν θα υπάρχει τίποτα. Και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ να δείτε πώς είναι. Θα βάλετε από πάνω, αν θέλετε, λίγο μια-δυο γραμμούλες να το διακοσμήσετε. Ινδική καρύδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το έφαγα σε πασαγιάννενα, σε φιλικό σπίτι χτες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και πήρα τη συνταγή λοιπόν και σας το έφτιαξα. Είναι τραγανό, είναι μελωμένο μέσα. Είναι τέλειο, πανεύκολο και γρήγορο. Προτείνω να το δοκιμάσετε και για Χριστούγεννα και για γιορτές και για καθημερινές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, όπου και αν βρίσκεστε, Ελλάδα και εξωτερικό. Σας αγαπώ, καλές γιορτές να έχουμε όλοι.